έχει προκύψει με μια παλιά οφειλή του Δήμου, μια εγγύηση μάλλον του Δήμου, σε ποσό 170.000, να δεν κάνω λάθος ευρώ. 140.000. Το 2005. Για τα ΚΕΚ. Θυμάμαι τότε, είναι παλιά ιστορία αυτή. Πότε το 4, το 5. Το 5. Το 5. Είχατε μειοψηφίσει σε αυτό το θέμα. Ακριβώς. Και είχατε πει ότι θα απαρτηθείτε αν τελικά αυτό ψηφίσετε από το Δήμο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό και έκανα. Απαρτήθηκα από αντιδήμαρχος παιδείας τότε την επόμενη μέρα που πάθηκε αυτή η απόφαση. Το 2005. Το 2005. Και έρχεται τώρα ο Δήμος 7 χρόνια μετά να τα πληρώσει. Να σας εξηγήσω πώς ακριβώς έγινε. Για το 2005 έρχεται μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, με πρόταση του τότε δημάρχου του κ. Μενή, που έλεγε ότι πρέπει να εγγυηθούμε για 140.000 ευρώ. Ο Δήμος. Ο Δήμος. Ενώ ήταν, το ΚΕΚ είναι πολυμετοχική εταιρεία. Ναι. Είναι μέσα η ΠΕΔ, είναι η ΕΤΑΧ, είναι η Ένωση Μαστικών Παραγωγών. Καθένας με το ποσοστό του. Και έλεγε η πλειοψηφία ήταν του Δήμου πάντως. Ναι, ο Δήμος έχει το 51,30. Το 45 το έχει η ΠΕΔ και η άλλη έχει από κάποια μικρά ποσοστά, 2,5-3%. Και μονόπλευρα να πάθει μια απόφαση που σαν Δήμος να εγγυηθούμε να δοθούν στο ΚΕΚ. Τότε υπό την διεύθυνση του κυρίου Πιταούλη να δοθούν 140.000 ευρώ για να μπορέσει να λειτουργήσει το ΚΕΚ. Μάλιστα. Τότε εγώ... Εγγυήθηκε ο Δήμος δηλαδή. Ακριβώς. Εγγυήθηκε ο Δήμος. Δεν έδωσε λεφτά ο Δήμος. Όχι. Εγγυήθηκε ο Δήμος. Εγγύθηκε. Αλλά είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το. Εντάξει. Ναι. Είμαστε εγγύητες. Ναι. Τότε εγώ είχα μειοψηφίσει και με κάποιους άλλους συμβούλους, τα οποία αν ζητήσετε την απόφαση να σας δοθεί. Νομίζω ότι είναι το μόνο εύκολο να σας δοθεί. Και με μία πρόταση του κυρίου Παντελάρα ότι εμείς να εγγυηθούμε μόνο για το ποσοστό εκείνο που ανήκει στο Δημοχείο. Εγώ είπα, ήμουν κάθετος. Το 50%. Ναι, ήμουν κάθετος ότι καμία εγγύηση όταν δεν βλέπουμε να έχει αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα εκείνο που θέλουμε, ναι, σαν, ναι, σαν Δημοχείο. Πράγματι, η τότε θέση του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Μενή, είναι ότι δεν χρειάζεται να μειοψηφίσεις από τη στιγμή που σε ένα μήνα ή λιγότερο από ένα μήνα τα λεφτά θα έχουν μπει στο ΚΕΚ και εμείς τότε δεν θα είμαστε πια εγγυητές. Από τότε πέρασαν 10 χρόνια. Έχουν πολλαπλασιαστεί τα χρήματα σε τόπους και έρχεται τώρα η τράπεζα. ΚΕΚ κλείσανε. Τα ΚΕΚ κλείσανε, ναι. Έγινε ένας συμβιβασμός ως προς την εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία και στο ΙΚΑ, ναι, και από εκεί και πέρα έπρεπε να διεκδικήσει. Η τότε τράπεζα ήταν η Μαρφίν, τώρα η Μαρφίν έχει μεταβιβαστεί στην Πειραιώς, νομίζω πια είναι. Ναι, ναι. Έπρεπε να διεκδικήσει αυτά τα λεφτά. Και το μόνο που έπρεπε, μπορούσε να τα πάρει, ήταν ο Δήμος Χιού. Ο εγγύητης. Ο εγγύητης. Ακριβώς. Χωρίς να ρωτήσει κανένα, με προειδοποίηση φυσικά ότι εμείς θέλουμε τα λεφτά μας. Αυτό σημαίνει. Είχε στείλει ένα εξώδικο. Αυτό σημαίνει. Είχε στείλει ένα εξώδικο στο Δημοχείο ότι εμείς ζητάμε τα λεφτά μας. Και σήμερα, όπως έμαθα, μέσα από τα χρήματα, τα κατατιθέμενα του Δημοχείου, απουσιάζουν τα 110.000 ευρώ, τα οποία και πήρε η τράπεζα. 140. 140 είχαν δοθεί κάποια χρήματα, είχαν φτάσει 70.000 ευρώ από τις τότε διοικήσεις του ΚΕΚ από το 2070 και να σκεφτείτε ότι πήγαν 35.000 πάλι ακόμα τόκι από 70.000-105.000. Άρα αφαιρεθήκανε τώρα από τους δημότες 110.000 ευρώ, ακριβώς, τα οποία είναι των δημοτών χρήματα. Είναι χρήματα τα οποία μπορούσαν να πάνε στην καθαριότητα, στην ίδρυψη, να πάνε παντού, να γίνουν οτιδήποτε. Αυτά τα λεφτά χάθηκαν. Χάθηκαν από το Δήμο της Χίου και πρέπει, νομίζω, να καταλογιστούν ευθύνες σε εκείνους οι οποίοι εγγυήθηκαν για να δοθούν αυτά τα χρήματα τα οποία δεν είχαν κανένα αντίκρισμα τελικά ως προς το όφελος. Συζητάω. Και ντομάτα, με συγχωρείτε, αυτό είναι το μοναδικό. Γιατί εγώ ή υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή έχει αλλού εγγυηθεί ο Δήμος. Κύριε Ζούμα, μπορεί να μην έχει εγγυηθεί ο Δήμος Χίου. Έχουν εγγυηθεί πριν τη συγχώνευση κάποιοι άλλοι Δήμοι και αυτές οι εγγυήσεις μεταφέρονται στο Δήμο Χίου. Ναι. Άρα ας αφήσουμε λίγο να περάσουν και πιστεύω ότι ίσως να βρεθούν και άλλες εγγυήσεις οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές των 110.000.
πολύ μεγαλύτερος των 110.000 και που θα είναι υποχρεωμένος ο Δήμος Χίου να τα πληρώσει. Θα τους τα πάρουν μέσα ακριβώς από αυτό. Αλλά ας το αφήσουμε να δούμε την εξέλιξη κάποιων εγγυήσεων που έχουν μπει παλιά από τους τότε Δήμους.